Χαίρετε και χρόνια πολλά, αγαπητοί τηλεθεατές. Οι μέρες που περνάμε είναι χαρούμενες, χαρμόσυνες, είναι γιορτινές. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε την αιμονή μας στην γλώσσα, η οποία χάθηκε, η οποία αλλοιώθηκε, αλλοτριώθηκε και μαζί με εκείνην αλλοτριώθηκαν και οι Έλληνες. Έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά σήμερα να φιλοξενούμε χρόνια πολλά, κυρία Μαυροπούλου, την κυρία Μαυροπούλου, η οποία ερωτευμένη με την επιστήμη της και με τη γλώσσα, θα μας παρουσιάσει το πολύ σοβαρό θέμα της γλωσσικής αλλοιώσεως και μέσα από τη διατριβή της, την οποία έχει καταθέσει στο Πανεπιστήμιο και που τελείως περίεργα, για μένα τουλάχιστον, την έχουν δεχθεί στην ορθή διατύπωσή της στην διατριβή, δηλαδή πολυτονική. Θα μας ενημερώσει για το έργο της, θα μας ενημερώσει για την σπουδαία εκείνη ίδρυση ενός χώρου στον οποίο διδάσκει τα αρχαία ελληνικά, ως μάθημα για την ανάπτυξη των παιδιών, του εγκεφάλου τους, της προσωπικότητός τους, και θα μας παρουσιάσει όλη την εργασία της για να καταδειχθεί και στη συνέχεια το μεγάλο έγκλημα το οποίο διαπράχθη από την επιβουλή αυτή εναντίον της γλώσσης των Ελλήνων, που είναι γλώσσα παγκόσμια, που είναι γλώσσα η οποία έχει όλες τις άλλες γλώσσες γονιμοποιήσει. Και πάλι, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε που... Και στο κανάλι βέβαια, να ευχηθώ ότι καλύτερο για τη νέα χρονιά. Που μπήκατε στον κόπο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να ας ξεκινήσουμε με τις γλώσσες. Όπως είπατε, γιορτινές ημέρες, αλλά η έννοια μας για τη γλώσσα δεν σταματά ποτέ. Μονάχη έννοια η γλώσσα, που έλεγε ο Οδυσσέας Ηλίτης. Και. Και νομίζω έχει πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί όλοι το βλέπουμε ότι όταν έχουμε μια συρρήκνωση γλωσσική, αυτό που αναμένουμε σίγουρα είναι μια νοητική συρρήκνωση. Δηλαδή, όλες οι έρευνες καταδεικνύουν το συσχετισμό της γλώσσας με την εννόηση. Το ξέρουμε ούτως ή άλλως, αλλά ίσως χρειάζεται πάνω να το λέμε συνεχώς, γιατί δεν το συνειδητοποιούν εύκολα οι άνθρωποι πόσο σημαντική είναι η γλώσσα. Θεωρούν ότι και χωρίς τη γλώσσα, είναι μια μέτρια, είναι μια φτωχή γλώσσα, μπορώ να σκεφτώ, μπορώ να λειτουργήσω, μπορώ να προοδεύσω. Είναι όμως βεβαιωμένο και επιστημονικά ότι η γλωσσική, ξαναλέω, συρρήκνωση σημαίνει και νοητική συρρήκνωση. Άρα, όταν λέμε μονάχα έννοια η γλώσσα, εννοούμε ότι νοιαζόμαστε για τον άνθρωπο, για την πρόοδό του, για το νέο άτομο. Και γι' αυτό οι προσπάθειές μας είναι έτσι συνεχείς. Εσείς αγωνίζεστε πάρα πολλά χρόνια και άλλοι στην Ελλάδα. Το μόνο καινούργιο που μπορώ να ακομίσω εγώ σήμερα είναι έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για να δούμε πόσο η αρχαία ελληνική γλώσσα συμβάλλει στην ανάπτυξη του παιδιού και γενικά του ανθρώπου. Το θέμα λοιπόν, όπως είπατε, και της έρευνας ήταν αυτό, η συμβολή της αρχαίας ελληνικής στην ψυχοδιανοητική ανάπτυξη του παιδιού. Ότι μπορεί και ψυχικά να επηρεάσει, αλλά και διανοητικά το νέο παιδί. Γι' αυτό και μια ρίση λέει ότι πάντοτε με τη γλώσσα αρχίζει και τελειώνει κάθε αλλοτρίωση. Είναι το όπλο μας, το εργαλείο με το οποίο μπορούμε να εργαστούμε. Πώς αλλιώς μπορείς να διδάξεις και να ασκήσεις ένα παιδί. Το πρώτο βήμα είναι η γλώσσα, η μητρική του γλώσσα. Μην απορούμε άρα για την υποβάθμιση των παιδιών μας, για την πνευματική τους καθίζηση, για την ακόμη την προέκταση στο χαρακτήρα τους, της ελλιπούς διδασκαλίας, της λανθασμένης διδασκαλίας. Δεν έχω συνειδητοποιήσει πολλές φορές και οι γονείς ότι αυτό που είπατε έχει προέκταση και στην ψυχοσύνθεση του παιδιού και στην δική του ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο θέμα βαθμών ή τέλος πάντων πρόοδου στο σχολείο. Επηρεάζει πάρα πολύ και την ειδική ανάπτυξη του παιδιού. Γι' αυτό ασχολούμαστε πάρα πολύ με τη μητρική γλώσσα, ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον στην Ελλάδα διάρκεια για τις ξένες γλώσσες. Έρχονται γονείς και μας λένε ότι δίνει μεγάλη σημασία στα αγγλικά του παιδιού. Ή δεν έχει χρόνο να μελετήσει γιατί διάβαζε αγγλικά, γιατί έδινε εξετάσεις, γιατί
Δηλαδή, ένα ενδιαφέρον για τις ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι αυτό αρκεί για την πρόοδο του παιδιού, για την επιτυχία του, την επαγγελματική. Αγνοούν όμως ότι δεν μπορείς να προοδεύσεις ούτε στις ξένες γλώσσες, αν δεν έχεις ένα πλούσιο γλωσσικό υπόβαθρο στην ιδιωτική σου γλώσσα. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό που καταθέτετε, γιατί δεν σας κρύβω ότι το έχω καταθέσει κατ' επανάληψη και κοιτάζουν έτσι περίεργα πολλοί άνθρωποι, γιατί δεν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό, ότι είναι η ελληνική γλώσσα μητέρα των γλωσσών και παραπονούνται ακόμη και οι ξενόγλωσσοι διδάσκοντες για την έλλειψη παρακολουθήσεως και για την αδυναμία τους να μεταφέρουν στα παιδιά και να μπορέσουν να καταστήσουν, να την καταστήσουν κτήμα τους, την ξένη γλώσσα, γιατί τους βλέπουν να είναι λοιπόν καταρτισμένοι στη μητρική γλώσσα, την ελληνική. Δεν το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό. Πολύ. Οι γονείς δεν το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό. Ναι. Ούτε τις ξένες γλώσσα μάθουν, αν δεν γνωρίζουν καλά την μητρική γλώσσα. Συνομιλούμε και με καθηγητές των ξένων γλωσσών. Δεν μπορούν να διδάξουν σε υψηλότερα επίπεδα, διότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν βασικές λέξεις στην ελληνική γλώσσα. Δεν μπορεί να τους εξηγήσει μία λέξη. Η αγγλική σε υψηλό επίπεδο χρησιμοποιεί χιλιάδες ελληνικών λέξεων. Το ξέρουμε όλοι. Άρα ούτε αγγλικά μπορείς να διδάξεις, αν δεν γνωρίζεις καλά τα ελληνικά. Γι' αυτό και έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες και στην Αγγλία, για να μάθει ο Άγγλος αγγλικά, όχι ο Έλληνας. Αλλά για να μάθουν οι Άγγλοι σωστά αγγλικά, πρέπει και αυτοί να ασκηθούν στις κλασικές γλώσσες. Και έχουμε πλέον πολλές έρευνες στο εξωτερικό που δείχνουν ότι η αρχαία ελληνική μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση των άλλων γλωσσών και στη μητρική για αυτούς τους λαούς. Διότι και αυτές οι γλώσσες, οι ευρωπαϊκές, στηρίζονται στα αρχαία ελληνικά. Και ήδη υπάρχουν προφορολεξικά που βλέπουμε, έτσι γνωρίζουμε, νομίζω είναι πλέον γνωστά. Και καταγεγραμμένες οι λέξεις που θα βρει κανείς όλο το ευρωπαϊκό, έτσι, στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Πολύ σημαντικές αυτές οι επισημάνσεις τις οποίες κάνετε. Πάρα πολύ σημαντικές, άκρως χρήσιμες για να κατανοήσουμε και τα παραπέρα τα οποία μας έχουν πώς κατακλείσει. Πώς πρακτικά, για να γνωρίζουν δηλαδή και, ναι, και οι γονείς πώς πρέπει να ξεκινήσουν. Ακόμα και οι δάσκαλοι στο σχολείο δάσκουν την ελληνική γλώσσα, πρέπει να κατανοήσουν πόσο σημαντικό έργο είναι αυτό. Είναι η φάση στο πάνω η γλώσσα. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, διότι δυστυχώς οι εκπαιδευτικοί μας όλων των βαθμίδων δεν έχουν κατανοήσει πολύ σοβαρές αλήθειες. Το ένα είναι την αξία της γλώσσας. Και την αξία της ελληνικής γλώσσας. Ναι. Το δεύτερο είναι πώς θα διδάξεις. Από τη στιγμή που κατανοείς την αξία της, πώς θα διδάξεις την ελληνική γλώσσα σωστά. Διότι τα τελευταία χρόνια, στο όνομα μιας πρόοδου, όπως ξέρετε, δεν διδάσκεται η γραμματική, δεν διδάσκεται συστηματικά το συντακτικό. Η ετυμολογία έχει εξαφανιστεί πάνω από 100 χρόνια. Δεν υπάρχει ετυμολογία. Συνέβαλε σε αυτό πάρα πολύ, που είναι το σπουδαιότερο κεφάλαιο της γραμματικής, το ετυμολογικό. Συνέβαλε η καταστροφή του ιστορικού τονισμού. Και μετά ακριβώς. Αυτά είναι γι' αυτό λόγο. Γραμματική δράση, σωστά. Συντακτικό. Ετυμολογία δεν υπάρχει. Ήρθε, καταργήθηκαν και οι τόνοι, οπότε με το μονοτονικό έχουν απομακρυνθεί και από την φυσική, δηλαδή από τον τρόπο που μιλάμε, από τη μουσική της γλώσσας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να διδαχθεί και να καλλιεργηθεί στο παιδί, διότι το μονοτονικό δεν αποδίδει τη μουσικότητα της ελληνικής γλώσσας. Είναι ένας τόνος, το λέει και μόνο, είναι μονότονο. Δηλαδή, μονότονα μιλάς. Η ελληνική γλώσσα όμως δεν είναι μονότονη, έχει τρεις τόνους, εξού και το πολυτονικό που λέμε. Το βαφτίσαμε έτσι. Το βαφτίσαμε. Δεν υπάρχει τέτοιο όρο. Όχι, αλλά για να καταλάβουμε τη διαφορά. Στη μία περίπτωση μιλάς μονότονα, έχεις έναν τόνο, στην άλλη έχεις τρεις τόνους που η φωνή ανεβαίνει με την οξία, κατεβαίνει με την παρία, ανεβοκατεβαίνει με την περισκομένη. Και αυτό είναι η μουσική της γλώσσας που λέμε. Η προσοδεία, όπως ονομαζόταν από την αρχαιότητα, δεν έλεγαν πολυτονικό, αλλά έλεγαν προσοδεία. Ο δι είναι ένα τραγούδι. Αυτό το τραγούδι θέλουμε να διαφυλάξουμε. Δεν είναι μόνο η γραμματική και το συντακτικό και η τιμολογία, είναι και η μουσική της γλώσσας. Το οποίο επίσης δεν έχουν συνειδητοποιήσει και οι δάσκαλοι που διδάσκουν τη γλώσσα. Επλήγει και αυτό το κεφάλαιο. Επλήγει. Και θεωρούμε ότι είναι ασήμαντο. Όλες όμως οι έρευνες δείχνουν ότι η μουσική επηρεάζει πάρα πολύ τον εγκέφαλο, πόσο μάλλον μια γλώσσα που έχει μέσα της τη μουσική. Δηλαδή, καθώς μιλάμε, 24 ώρες ή πόσες ώρες το 24ωρο, καθώς μιλάμε, αυτή η μουσική επηρεάζει τον άνθρωπο. Δεν, είναι μόνο, δεν χρειάζεται μόνο δηλαδή, να ακούσεις μουσική, να τραγουδήσεις, αλλά όταν είσαι Έλληνας και μιλάς ελληνικά, έχεις τη μουσική συνέχεια μέσα σου.
Υπάρχουν έρευνες που μας δείχνουν πώς ενεργοποιείται ολόκληρος ο εγκέφαλος με τη μουσική γλώσσα. Και αυτό ουσιαστικά θέλουμε. Πώς θα ενισχύσεις τον εγκέφαλο, πώς θα ασκήσεις καλύτερα με μία μουσική γλώσσα. Το πολυτονικό έχει αυτή τη δύναμη. Πολύ με χαροποιείται προσωπικά εμένα, για το λόγο ότι επί μία τριακονταετία περίπου έχω ασχοληθεί και έχω αναλωθεί συγκεκριμένα στο κεφάλαιο αυτό, το οποίο γνωρίζετε κιόλας εσείς, γιατί γνωριζόμαστε πριν 2 δεκαετίες και παραπάνω, για το λόγο ότι είναι πολύ δύσκολο να αποδείξεις, εάν δεν περάσει η διάρκεια αυτή η χρονική που θα αφήσει τα αποτυπώματά της από την πλημελή αυτή διδασκαλία και να φαίνονται οι επιπτώσεις, δεν είναι δυνατόν να κατανοήσει ο άλλος τι του λες, τι νομίζει, το εκλαμβάνει ως αιμονή στην πλευρά αυτή, ξέρω εγώ, των τόνων και των πνευμάτων. Και ευτυχώς, δυστυχώς, δεν ξέρω τέλος πάντων πώς να το πω, η δική μου ενασχόληση εκεί περιεστράφει και αυτήν την 25ετία και πλέον, εκεί γύρω προσπάθησα. Εσείς ήσασταν από τους πρώτους που γνώρισα εγώ, ακόμα δεν είχα ασχοληθεί τόσο πολύ με τους τόνους, από τους πρώτους ανθρώπους που γνώρισα και άκουσα ότι ασχολείστε τόσο πολύ με τους τόνους. Μα εσείς ήσασταν και μικρούλα τότε. Ναι, εμείς τελειώνοντας τη φιλοσοφική, δεν είχαμε τέτοιες ανησυχίες. Σαφώς. Έτσι, βέβαια. Τα θεωρούσαμε όλα καλώς καμωμένα. Σιγά σιγά όμως, συναντώντας ανθρώπους όπως εσάς, έβλεπα ότι δεν μας οδηγεί πουθενά αυτό η πρόοδος. Όταν μιλάμε για γλώσσα, εκεί δεν χρειαζόμαστε την πρόοδο, χρειαζόμαστε την συντήρηση με την έννοια να διαφυλάξουμε τους θησαυρούς της. Ενώ εμείς μαθαίνουμε κάπως διαφορετικά στη σχολή ότι η ευκολία, η οικονομία είναι χαρίσματα στη γλώσσα. Μα... Η οικονομία σημαίνει να αρχίζω και κόβω. Η ευκολία σημαίνει να είναι όλα εύκολα για τα παιδιά. Αλλά στην πράξη διδάσκοντας βλέπουμε ότι ούτε οικονομία θέλει, ούτε ευκολία για το παιδί. Δεν είναι ευκολία, θεωρείται το μονοτονικό, για παράδειγμα. Που είναι για τους αγραμμάτες. Πλέον... Μα η ευκολία αυτή κατέστρεψε όμως το παιδί. Τελικά. Ο κύριος Τσέμπρος, ειδική σας παλιά έτσι, η εκπομπή, μιλάει για την εκδίκηση των τόνων. Οι τόνοι τελικά μας εκδικήθηκαν. Εμείς τους αφαιρέσαμε για την ευκολία και οι τόνοι μας εκδικήθηκαν. Εκδικήθηκαν τα παιδιά μας γιατί πλέον παρατονίζουν, δεν κατανοούν τα κείμενα, μαζί με τους τόνους χάνει και την ετυμολογία της γλώσσης, δεν θα διδάξει σωστά τη γραμματική και το συντακτικό, γιατί δεν ξέρουν μακρά και βραχαία, οπότε δεν μπορούν να διδάξουν πολλούς κανόνες. Δηλαδή δεν είναι η τόνη απλώς 3 σηματάκια, η τόνη από πίσω κρύβει μια ολόκληρη φιλοσοφία. Ή στολιδάκια. Όπως στολιδάκια. Όπως τα αποκάλεσε ο Πρίτανης ο κύριος Μπαντινιώτης. Ναι, πολύ είναι ότι και πολλοί, μιας και το είπατε, θέλουν τους τόνους για αισθητικούς λόγους. Το απεκάλεσε έτσι. Ναι, στολιδάκια. Στολιδάκια ο κύριος Μπαντινιώτης. Γι' αυτό είπα συγγνώμη και στην αρχή ότι δεν μιλάμε για στολιδάκια, είναι η μουσική της γλώσσας πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του ανθρώπου και του εγκεφάλου. Το δεύτερο είναι ότι μαζί μέσα από τους τόνους θα διδάξεις και μια φιλοσοφία που έχει η ελληνική γλώσσα και έτσι θα μπορείς να διδάξεις και τη γραμματική και το συντακτικό. Είναι αλληλένδετα. Χάνοντας το ένα, χάνεις και τα άλλα. Και αυτό που σας έλεγα λοιπόν, η οικονομία και η ευκολία τελικώς δεν είναι χαρίσματα και προτερήματα. Έτσι όπως τα μαθαίνουμε. Αντιθέτως, η γλώσσα πρέπει να διδαχθεί έτσι όπως είναι, πλούσια, για να μπορέσει να κομίσει τους θησαυρούς της. Πόσο μάλλον η ελληνική, που η οποία καλλιεργείται χιλιάδες χρόνια. Δεν πας να αφαιρέσεις, πας όσο το δυνατόν να κερδίσεις από αυτό το πλούτο. Γι' αυτό εμείς διδάσκουμε αρχαία ελληνικά από τον ήπιο, από παιδάκια 5 ετών, διότι από εκείνη την ηλικία μπορούν να προσεγγίσουν την ελληνική γλώσσα της, που είναι μητρική γλώσσα. Άρα δεν είναι πολύ μακριά ή δύσκολο. Χαίρετε, έλεγαν στον Όμηρο, χαίρετε, λέμε ακόμα, όταν συναντήσουμε έναν άνθρωπο. Αυτό το χαίρετε στο παιδί οφείλουμε να το εξηγήσουμε. Τι σημαίνει. Βλέπουμε ότι πάω ξανά, αλλάζω θέμα, πάω στην ετυμολογία. Ναι. Δεν συνειδητοποιούν τα παιδιά, τα μικρά, δεν ξέρω και οι μεγάλοι μάλλον, τι σημαίνουν οι λέξεις. Όταν λέμε χαίρετε, τι ευχόμεθα. Ρωτάς ένα παιδάκι, ένα παιδί δημοτικού και δεν μπορεί να σου απαντήσει τι σημαίνει χαίρετε. Έχουν τόσο πολύ απομακρυνθεί δηλαδή από τη γλώσσα με τον τρόπο που διδάσκεται στο σχολείο. Όταν λέει γεια, δεν κατανοεί τι σημαίνει γεια. Νομίζω ότι λέει ένα χαιρετισμό. Ναι, ένα χαιρετισμό, αλλά τι σημαίνει. Δεν μπορεί να απαντήσει. Ότι γεια είναι η υγεία. Πόσο μάλλον να πάμε σε πιο δύσκολες λέξεις, να πάμε σε συνώνυμα.
να πλησιάσουν τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε λοιπόν την αρχαία ελληνική για να μάθουμε καλύτερα τα νέα ελληνικά. Να εκδοτήσουμε το λόγο μας, να εκδοτήσουμε την ψυχή μας, το μυαλό μας. Σας κοιτάζω και σκέπτομαι πόσο ευχάριστο και ευίωνο αποτελεί το γεγονός ότι η κυρία Μαυροπούλου, μικρή κοπέλα, μικρή νεαρά επιστήμον, σημερινή, είναι τοποθετημένη όπως είναι τοποθετημένη και μας βγάζει και εμάς τους μεγαλύτερους από τη δυσκολία και από την προσπάθεια να αποδείξουμε ότι, ή μάλλον να είναι αυταπόδεικτο, να παρουσιαστεί αυταπόδεικτα ότι δεν είμαστε ούτε θεροβάμονες, ούτε της παλιάς σχολής και μένουμε σε κάποια πράγματα και διαστέλουμε κάποιες αλήθειες και θέλουμε να τις καταστήσουμε γνωστές στο κοινό των συνανθρώπων μας, των Ελλήνων. Σίγουρα, ναι, δεν είναι της παλιάς σχολής, ούτε θεροβάμονες, γιατί έχουμε πλέον και τα αποτελέσματα. Δηλαδή, βλέπουμε, διδάσκοντας τα παιδιά, πόσο ωφελούνται. Και έχουμε έρευνες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην Αγγλία κάνουν πιο γρήγορα βήματα από εμάς. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες έρευνες, αλλά είναι σε ένα επίπεδο περιορισμένο. Δεν έχει υιοθετηθεί δηλαδή από το επισήμως από το κράτος. Στην Αγγλία όμως έκαναν τις πρώτες έρευνες με τα αρχαία. Είδαν ότι τα παιδιά ωφελούνται και κατάφεραν, έχουν βάλει ένα στόχο μέχρι το 2020 να διδάσκεται η αρχαία ελληνική σε όλα τα σχολεία. Να υπάρχει δυνατότητα δηλαδή κάθε παιδί να επιλέξει την αρχαία ελληνική. Εμείς εδώ το κάνουμε εκτός σχολείου, το κάνουμε με ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Τα κρυφά σχολιά, κατά κάποιο τρόπο, να τα πούμε. Να μας σε διάφορους χώρους. Ευτυχώς σιγά σιγά και οι σύλλογοι γονέων σε πολλά σχολεία προσφέρουν αυτή την ως εξωσχολική δραστηριότητα, τη δυνατότητα στα παιδιά να επιλέξουν όπως επιλέγουν ζωγραφική ή κάτι άλλο, να επιλέξουν και το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στο δημοτικό. Στην Αγγλία όμως, από τη στιγμή που οι έρευνες έδειξαν πόσο ωφελούνται τα παιδιά, αμέσως έγινε μια κίνηση μεγάλη, υιοθετήθηκε και από το κράτος και όπως σας είπα, στο 2020 θα μπορούσαν σχολεία τα παιδιά, σε όλα τα σχολεία, να δουν και να επιλέξουν και το μάθημα αυτό. Βλέποντας πόσο πολύ ωφελούνται με τις κλασικές γλώσσες. Εδώ τουλάχιστον λειτουργεί η ιδιωτική πρωτοβουλία. Το πρόβλημα είναι η επαρχία, γιατί δεν μπορούμε εύκολα να το στηρίξουμε. Δηλαδή υπάρχουν τα βιβλία, γιατί η έρευνα ειδική μου είναι πάνω σε συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλία, στον διαδεχόμενο ελληνικό. Την οποία διδάσκεται τώρα στο. Εγώ πλέον σε δικό μου χώρο. Στο χώρο σα. Ναι, να μας σε διάφορου χώρου. Θα μας μιλήσετε και γι' αυτό, αν προλάβουμε σήμερα. Εν συντομία, θέλαμε να έχουμε και ένα συγκεκριμένο χώρο. Το διαδεχόμενο ελληνικό είναι η μέθοδο διδασκαλία. Γιατί πρέπει να έχει μία μέθοδο για να διδάξει αυτές τις ηλικίες. Λέμε ωφελούν τα αρχαία ελληνικά, αλλά πώς θα διδάξει. Είναι βασικό να έχει μία μέθοδο. Ποια μέθοδο. Δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του γυμνασίου. Θυμάστε όλοι ότι δεν αγαπήσαμε τα αρχαία ελληνικά από το γυμνάσιο. Πολλές ασκήσεις, πολύ γραμματική, συντακτικό και δεν φτάνουμε ποτέ στην ομορφιά του κειμένου. Και εκεί η ετυμολογία ήταν περιορισμένη. Δεν παίξαμε ποτέ, δεν ακούσαμε τραγούδια στα αρχαία ενίγματα, ανέκδοτα. Θεωρούσαμε ότι μας μάθανε ότι μια αυστηρή γλώσσα, τα κείμενα σοβαρά, ρητορικά που δεν άγγιζαν τα παιδιά. Η ελληνική γλώσσα είναι τεράστιο πλούτο. Από ενίγματα, τραγούδια, ό,τι θέλουμε να παίξουμε, να χαρούμε, να αγαπήσουμε την γραμματεία μας και την γλώσσα μας. Έτσι λοιπόν χρειάστηκε να γράψουμε μια μέθοδο διαφορετική από την αρχή. Και έτσι ξεκινήσαμε με διαλόγους στα ελληνικά, συνομιλία για να συνειδητοποιήσουμε και τη συνέχεια της γλώσσας, όπως σας είπα, χαίρετε, τα ίδια, φεύγουμε, θα πούμε ή χαίρετε ή χαίρετε. Σήμερα λέμε γεια, κόψαμε το ύψιλο. Άρα και εσείς επιβεβαιώνετε ότι δεν είναι άλλη η αρχαία ελληνική και άλλη η νέα ελληνική ή δημοτική. Θα ξεκινήσουμε μικρούς διαλόγους, ακριβώς γι' αυτό να φανεί η συνέχεια. Από μόνη της χώρα δεν χρειάζεται επιχειρήματα και συζήτηση. Από μόνο το τμήμα που συνομιλώ με τα παιδιά και του λέω χαίρετε και με κατανοούν, ρωτώ μετά πού κατοικεί. Στα αρχαία ελληνικά ρωτώ πού κατοικεί και μου απαντούν πού είναι τα αρχαία και πού είναι τα νέα ελληνικά. Έτσι δεν είναι. Το πρώτο βιβλίο το οποίο παρουσίασα στην όλη μου προσπάθεια κλπ. Ήταν η μέθοδό σας αυτή που μικρή. Τόσο μικρούλα που ήσασταν και τότε πριν 25 χρόνια. Το οποίο ήταν θαυμάσιο και το οποίο ήλκυε πραγματικά τα παιδιά. Τους αρέσει, τους αρέσει. Ναι, συνομιλούν, ναι, κατανοούν τη γλώσσα.
Τόσο απλά ξεκινάμε μικρούς διαλόγους στα νέα ελληνικά, βλέπουμε την ομοιότητα της γλώσσας, αρχίζουν να συνομιλούν, βλέπουν τις μικρές, τι έχει αλλάξει τόσες χιλιάδες χρόνια, μικρές αλλαγές. Και μαζί με αυτό αρχίζει βέβαια και η ετυμολογία. Διότι σας λέω, ρωτάμε ένα παιδί πώς ονομάζεται, σου απαντά, δεν ξέρει τι σημαίνει το όνομά του. Δεν έχει σκεφτεί ποτέ, δεν του έχει πει ποτέ κανείς ότι τα ονόματα έχουν σημασία. Και όχι από μια οποιαδήποτε σημασία, τα ελληνικά ονόματα έχουν υψηλή σημασία. Και εκεί νιώθουν περηφάνεια, νιώθουν χαρά, αν συνειδητοποιήσουν ότι φέρουν και αρχαίο όνομα ακόμα περισσότερο, αλλά και να κατανοήσουν το χάρισμα που τους δίνει το όνομά τους. Βλέπουμε σε άλλες γλώσσες, τα ονόματα δεν έχουν τόσο μεγάλη νοηματική αξία. Τους φέρνουν ονόματα από διάφορες χώρες, που κορασμένοι για από τίποτα, μέχρι κάτι απλό ευτελέστατο. Ξέρω εγώ, το λευκό φτερό, το κόκκινο φτερό, θυμάστε. Πας στα ελληνικά όμως και βλέπεις υψηλές αρετές. Πώς θα βαφτίσεις ένα παιδί αρετή, η χαρά της εσείς, που είναι πολύ σημαντική. Το άνθος, ο ήλιος, το κλέος, που είναι η δόξα. Πόσα ονόματα με το κλέος. Γιατί ο Έλληνας θέλει να δοξαστεί, θέλει να ξεχωρίσει. Δεν θέλει μια μίζερη, μέτρια ζωή. Μαθαίνει το παιδί ότι στόχος ζωής είναι το κλέος. Στόχος ζωής είναι η αρετή, το άριστο. Πόσα ονόματα με το άριστο μέσα. Πού να τους εξηγήσεις ότι είναι από το αραρίσκο. Αν πάμε πιο βαθιά, ότι ξεκινάει. Πώς, τι σημαίνει άριστος και πώς γίνομαι άριστος. Και το αρετή. Γιατί είναι η αρετή, έχουμε πάρα πολλά. Δηλαδή με ένα απλό όνομα μπορείς να μιλάς πόσες ώρες. Αυτό μαγεύει τα παιδιά, δεν ξέρω αν το έχουν ξανακούσει ποτέ. Αλλά επηρεάζει και τη ζωή τους, γιατί συνειδητοποιούν τις υψηλές αξίες της ζωής. Από πολύ μικρή ηλικία συζητάμε για ποιο λόγο αξίζει να ζεις. Τι στόχους θέλουν. Απλώς την επιτυχία, τον πλούτο, τι. Τη δημοφιλία που βλέπουν στην τηλεόραση, το κλέος είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι απλώς να είναι δημοφιλής, είναι άλλο πράγμα. Πρέπει να το προσεγγίσεις μέσα από τα κείμενα, μέσα από τους ήρωες για να το καταλάβεις. Αυτό είναι και το μεγαλείο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Μέσα από τις λέξεις και την ετυμολογία, το επόμενο είναι να πάμε να φτάσουμε στις αξίες. Έτσι, ξεκινώντας από την ομοιότητα που είπαμε αρχαίας και νέας ελληνικής, ετυμολογία και φτάνει στις αξίες, οπότε επηρεάζουν και την ηθικά το παιδί που είπαμε. Δεν είναι μόνο γλωσσικά ή διανοητικά που θα ωφεληθεί, είναι και ψυχικά. Έτσι. Και η έρευνα ακριβώς αυτό μας δείχνει, πώς συμβάλλει στην ψυχοδιανοητική ανάπτυξη. Ναι. Αυτός είναι και ο τίτλος της διατριβής σας, της διδακτορικής. Ναι. Που και εγώ δεν ήμουν απολύτως βέβαια αν μπορούμε να το μετρήσουμε. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, τα ψυχικά να τα μετρήσεις ή διδάσκοντας 2 ώρες την εβδομάδα που μπορείς να επηρεάσεις το παιδί και να το μετρήσεις. Με ενθάρρυνε η καθηγήτρια μου, η κυρία Τζάνη, που μου έδωσε και το θέμα τέλος πάντων και με υποστήριξε να το ξεκινήσω. Και πραγματικά μπορέσαμε να το μετρήσουμε μόνο ότι διδάξαμε 2 ώρες την εβδομάδα για 1 χρόνο. Όχι μεγάλο διάστημα. Κι όμως φάνηκε η διαφορά από τα άλλα παιδιά που δεν έχουν ακούσει ποτέ για τέτοιες αξίες. Γιατί τα αναγνωστικά δεν έχουν πλέον μέσα αξίες όπως παλιά. Δεν υπάρχει η λέξη Ανδρία, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει λέξη αρετή. Όλα έχουν κοπεί. Δεν χρειάζονται. Στον Έλληνα δεν χρειάζονται αυτά. Είδατε. Γι' αυτό μη ρωτάμε λοιπόν τότε για την αλλοτρίωση. Ναι. Όταν στην αρχή είπαμε κάτι. Δεν διδάσκονται, δηλαδή δεν υπάρχουν καν λέξεις. Την οποία υπέστησαν οι Έλληνες. Ποιος να φανταστεί ότι μπορεί να είναι απόρρια της γλωσσικής αλλοτριώσεως όλη αυτή η αλλοτρίωση, η κοινωνική. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει. Πολλές φορές και μόλις δεν ξέρω, έχουμε δει τα αναγνωστικά, έχουμε δει τη λέξη λόγιο έχει μέσα. Λείπουν τέτοιες λέξεις. Το αξιακό σύστημα των Ελλήνων δεν υπάρχει μέσα στο αναγνωστικό. Οπότε και ο δάσκαλος δεν έχει την ευκαιρία να μιλήσει στο παιδί για τη δικαιοσύνη, να του μιλήσει για το κλέος, να του μιλήσει για την ελευθερία. Δεν υπάρχουν αυτές τις λέξεις. Ναι, όλα. Είδατε πόσο εφήμερα και ευκαιριακά κειμενάκια. Και ευτελή, έως επικίνδυνα έχουν χαρακτηριστεί πλέον. Πολλά διδασκαλία δεν τα διδάσκουν, τα προσφέρουν και οι ίδιοι. Ναι, ναι. Ή θα έχουν κάτι δικό τους, δηλαδή τα αφήνουν κάποιον. Ναι, ναι. Είναι σαν τις, ναι, σαν τις γραμματικές τώρα που εισήχθησαν το τελευταίο στάδιο πλέον καταστροφής της ελληνικής και επικείμενη πλέον η λατινοποίηση, είναι η εισαγωγή των 2 γραμματικών στο γυμνάσιο και στο δημοτικό. Ναι. 5η και 6η δημοτικού και στο γυμνάσιο. Και προσπαθήσανε και παρόλα τα αυτά, προσπαθήσανε κάποιοι πανεπιστημιακοί μας να την δικαιολογήσουν την εισαγωγή αυτή και τάχα λένε κάποιοι εκπαιδευτικοί ότι εμείς δεν τη διδάσκουμε διότι δεν διδάσκεται αυτή. Αλλά δεν είναι όμως πλέον κατάσταση αυτή, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα
Και όλοι εμείς οι γονείς θα πρέπει να επαναστατήσουμε εναντίον αυτής της επιβουλής, διότι το να, θα μας μιλήσετε για το έργο σας και για, για το χώρο τον οποίο έχετε ιδρύσει, τον ιδιωτικό εκεί και διδάσκετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η εργασία σας. Τι να πρωτοπρολάβουμε σήμερα, είναι η εισαγωγή, θα μας ξανάρθετε. Είναι γενικά ναι. Κυρίως να καταλάβουμε. Να μπούμε στο πνεύμα, ναι, ναι, τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και το γεγονός ότι δεν ήταν μόνο οι πολιτικοί μας οι οποίοι αφρόνως συμπεριφερόμενοι διέπραξαν τα εγκλήματα εναντίον της ελληνικής γλώσσης, αλλά κατόπιν ήρθαν συνεπίκουροι και οι πανεπιστημιακοί μας. Κάποιοι. Ναι, κάποιοι δυστυχώς, σας λέω, και οι φοιτητές δεν τα γνωρίζουν αυτά και στο παιδαγωγικό βγαίνουν οι καινούργιοι δάσκαλοι, δηλαδή τα καινούργια παιδιά που θα έρθουν να διδάξουν τη γλώσσα. Δεν τα γνωρίζουν, δεν έχουν ταυτεί ποτέ ετοιμολογία, δεν έχουν ταυτεί αρχαία ελληνικά. Υπάρχουν δάσκαλοι που δεν έχουν ταυτεί ποτέ αρχαία ελληνικά. Μόνο νέα ελληνικά, αλλά μόνο με τη συγχρονική μορφή της γλώσσας δεν μπορείς να διδάξεις σωστά τη γλώσσα. Δηλαδή, όταν ούτε ο ίδιος ο δάσκαλος δεν γνωρίζει. Δεν μπορείς να εξηγήσεις το παιδί γραμματικά φαινόμενα, συντακτικά φαινόμενα, πάρα πολλά. Οπότε γι' αυτό μιλάμε έτσι γενικά σήμερα, για να καταλάβουν και οι γονείς αλλά και οι δάσκαλοι γιατί ανησυχούμε και γιατί θέλουμε να διαφυλάξουμε τη γλώσσα, όσο μπορούμε να διαφυλάξουμε. Ναι. Ό,τι κομίζει και έχει φτάσει στις μέρες μας. Το επόμενο, εντάξει, στην δική μου τη σχολή, γιατί εκεί ξεκινάμε, όπως σας είπα, από το νηπιαγωγείο, γιατί βλέπουμε ότι μπορούμε από αυτή την ηλικία να εντάξουμε το παιδί και μπορεί και να ωφεληθεί, αλλά και να χαρεί αυτό το μάθημα. Έρχονται με μεγάλη χαρά, διότι όλο το μάθημα είναι το παιχνίδι. Είναι θεατρικά δρόμενα. Συνομιλούμε στα αρχαία ελληνικά, μαθαίνουμε τους μύθους του Εσόπου στα αρχαία ελληνικά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πούμε το μύθο του Εσόπου στα νέα ελληνικά, γιατί το παιδί το κατανοεί από τα αρχαία. Στα αρχαία ελληνικά είναι πολύ σύντομος, έχει ακρίβεια, έχει ομορφιά, έχει μουσική, που σας είπα. Δηλαδή, αν το πω στα νέα ελληνικά, θα χάσουμε και την μουσικότητα της γλώσσης και την ακρίβεια των λέξεων που χρησιμοποιούν. Οπότε, το διδάσκουμε απευθείας στα αρχαία ελληνικά. Τα παιδιά κατανοούν. Μια χαρά το μύθο. Αυτή η ακρίβεια, η οποία χάθηκε, είναι το σπουδαίο στοιχείο το οποίο έχει η ελληνική γλώσσα. Η ακρίβεια για να μπορέσει να αποδώσει και υψηλές έννοιες και γενικότερα να επενδύσει κάθε έννοια, ναι, και τις λέξεις και κάθε έννοια να την επενδύσει με τη σωστή της σημασία. Αντιλαμβάνονται από αυτή την ηλικία. Δηλαδή, θα πούμε, σας λέω ένα πρόκειο παράδειγμα. Δεν λέμε άλλο, αλλά το λέει ύπος. Το παιδί πρέπει να μάθει ότι είναι ύπος. Για πολλούς λόγους. Στον υπηκό, όλο. Α, στον υπηκό. Θα ακούσει για υπόδρομο, θα ακούσει για υμασία, θα παίξει με τους υπότες. Έτσι δεν είναι. Το επόμενο όμως είναι, πάμε τώρα και στο νόημα. Είναι άλογο το ζώο αυτό. Δεν έχει λόγο. Δεν έχει λογική. Το λένε και μόνα τους. Πόσο έξυπνα ζώα είναι, πόσο ευαίσθητα είναι. Ο ύπος κατανοεί τον αναβάτη καλύτερα και από τη μητέρα. Δηλαδή το πώς αισθάνεται, το δέσιμο που έχει ο ύπος με τον ύπαια. Βλέπω ότι στην αρχαιότητα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στεφάνωναν και τον ύπο γιατί κατανοούσε ότι νίκησε. Κανένα άλλο ζώο δεν στεφανώνει. Βλέπουμε όμως ότι του έβαζαν κορδέλα. Βλέπετε στα Αγία, στεφανώνει τον νικητή, τον αθλητή, στεφανώνει και τον ύπο. Δεν είναι άλλο το ζώο. Είναι ο ύπος. Τα παιδιά το χαίρονται αυτό. Και αρχίζουν και να το λένε από μόνο του. Και... δεν υπάρχει λόγο λοιπόν, κανένα λόγο να το πούμε στα ελληνικά. Τον μύθο τον διδάσκουμε στα ελληνικά και μετά παίζουμε στα ελληνικά. Κάθε παιδάκι έχει ένα ρόλο. Θα γίνει το ένα ζωάκι, το άλλο, συνομιλούν και όλο το μάθημα είναι ένα θεατρικό δρόμο. Οπότε το χαίρονται, γιατί πολλοί γονείς με ρωτούν, μα δεν θα μπερδευτεί, λέω, δεν μπερδεύεται, ξεμπερδεύεται. Μπερδεύεται, το πει σωστά, αλλά όταν εξηγήσεις, ξεμπερδεύεται. Τι είπε, θα ξεμπερδεύσουν όλα μετά στο μυαλό του. Είδατε που φτάσαμε. Έτσι, είναι. Είδατε που φτάσαμε. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε την ανάγκη μια σχολή για να έχουμε το χώρο μα. Είναι και ένα όμορφο χώρο, μα θα τυχαίρει σε αυτό, γιατί στο Θησίο βρέθηκε μια μονοκατοικία από το 1800. Έχει εσωτερική αυλή, οπότε παίζουμε στην αυλή όταν έχει καλό καιρό. Η τύχη μεγάλη με τα παράθυρα, έτσι όπως είπα. Οπότε τα παιδιά μπαίνουν σε ένα όμορφο χώρο, δεν είναι ένα διαμέρισμα. Είναι πολύ φιλικό και ζεστό. Είμαστε μέσα στην καρδιά εκεί που συνέβαιναν όλα, εκεί που περπατούσε ο Σοκράτης, εκεί που έρχονταν ο Περικλής. Με δύο βήματα πάμε στον Περικεραμικό, σε δύο βήματα είμαστε στην αρχαία αγορά. Οπότε μόλις φτιάξει ο καιρός με τα παιδιά θα πηγαίνουμε έτσι για βόλτα. Να κάνουμε εκεί το μάθημά μας, θα επιστρέφουμε στη σχολή. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε εκεί ένας όμορφος χώρος.
και πήρα έτσι την απόφαση, γιατί ήταν πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, το διδάσαμε το διαλευθόμενο ελληνικό, όπως ξέρετε, και στην ελληνική αγωγή που ξεκινήσαμε και σε άλλους χώρους που διδάσκεται ευεύθυνο. Αλλά πιστεύω ότι τώρα βρέθηκε στο φυσικό του χώρο. Ναι. Που επηρεάζει και το παιδί, γιατί το κάλος επηρεάζει γενικά. Και το, δεν είναι μόνο η γνώση που επηρεάζει την ψυχοσύνθεσή μας, είναι και το κάλος. Και είναι εποχές τώρα τέτοιες λίγο μιζέρια, θέλαμε να είναι κάτι όμορφο στα παιδιά, να φύγουμε από την πολύ ωραία που έτσι μας περιβάλλει. Και είναι συμπροσιτό. Να είναι όμορφο, να είναι εκεί που πρέπει όπως να είναι. Παίζουν λοιπόν με τα παιδιά με θεατρικά δρόμινα στον Ήπιο. Μετά ξεκινούν στις τάξεις του Δημοτικού με το διαλεχθόμενο, τον πρώτο κύκλο όπως λέγεται, που είναι γραμμένο ειδικά για αυτές τις ηλικίες. Που πάλι εκεί έχουμε την ετυμολογία, θα αρχίσουν να μαθαίνουν πολιτονικό, να γράφουν, το λατρεύουν το πολιτονικό. Πέστε μας ότι και η διατριβή σας γράφτηκε στην ορθή μορφή, δηλαδή στο περιβόητο πολιτονικό. Δεν έκανε να γράψω πολιτονικό, από τη στιγμή που λέω πόσα ωφέλη έχει το πολιτονικό, πώς θα το γράψω στο πολιτονικό. Ευτυχώς στη σχολή το κατανόησαν οι καθηγητές και η Επιταμελής Επιτροπή που με έκρινε. Το κατανόησε αυτό. Πάρα πολύ ευχάριστο, πάρα τους πολύ. Τους ξέρισε μόνο το ότι κρατώ το ΙΤΑ στις υποτακτικές, εκτός από το πολιτονικό, κράτησα το ΙΤΑ στην υποτακτική. Έχει το λόγο της και ΙΤΑ. Έχει αυτό το λόγο της και το ΙΟΤΑ στην τρίτη κλίση, ώστε να διακρίνονται τα ουσιαστικά θηλυκά πρώτης κλίσεως, σε ΙΜΕΙΤΑ, από αυτά που ήταν τρίτης κλίση και με ΙΟΤΑ. Το δέχτηκα και αυτό, διότι στην αρχή, στον πρόλογο, είχα τα επιχειρήματα γιατί το κάνω. Αλλά έχουμε πλέον και τη γραμματική του καθηγητού, του αγαπητού Τσοπανάκη, ο οποίος υποστήριξε το εκ των υστέρων, ενώ και αυτό στην αρχή δημοτικιστής όπως όλοι, αλλά είδε στη διάρκεια ότι χάνουμε. Χάνοντας τις υποτακτικές μας, χάνοντας τα τριτόπιτα, χάνοντας τους τόνους, πόσο αρνητικά είναι τα αποτελέσματα. Οπότε και αυτό στη νέα του γραμματική πρότεινε να επανέλθει το ΙΤΑ της υποτακτικής, να επανέλθει το ΙΤΑ στα τριτόπιτα. Οπότε με τη γραμματική του Τσοπανάκη υποστήριξα εγώ ότι εφαρμόσω αυτή τη γραμματική. Και δεν είχα πρόβλημα, δηλαδή με έκριναν, έβαλαν άριστα στη γενικό στην διδακτορική διατριβή. Δεν είχα πρόβλημα δηλαδή. Πολύ ευίωνο φαινόμενο. Είναι καλό, είναι ευίωνο. Σημάδι, ναι, πάρα πολύ. Πολλά μαύρα, αν θέλουμε, μπορούμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Και την οποία. Με διαφώνα, αλλά μπορούμε να κάνουμε στον χώρο του, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και την οποία γραμματική του Τσοπανάκη, του εξαίρετου αυτού ακαδημαϊκού και γλωσσολόγου, τη θάψανε. Ναι, για... ναι. Τη θάψανε. Δεν ακούστηκε. Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι η διατριβή της κυρίας Μαυροπούλου είναι γραμμένη βάση της δημοτικής γραμματικής του Τσοπανάκη και όχι αυτών των γραμματικών που κυκλοφορούν και τυφλώνονται. Και διαφημίζονται το χειρότερο. Και διαφημίζονται το χειρότερο, ναι. Καλό είναι όποιος μας ακούει να ανατρέξει σε αυτή τη γραμματική αγαπητού Τσοπανάκη, την ΟΤΕ της νέας ελληνικής γλώσσας. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Αξίζει να έχουν αυτοί ως το σπίτι, ο σύμβουλο δηλαδή. Συγχαρητήρια, γιατί είσαστε πολύ νέα και γιατί βοηθάτε τόσο πολύ στην όλη αυτή άρση των εντυπώσεων και των κακών σκημένων που έχουν δημιουργηθεί σε αυτά τα χρόνια και έχουμε τα παιδιά μας, τα έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο να μην αναγνωρίζουμε ότι είναι πλέον Ελληνόπουλα και να είναι πτυχιούχοι και να διαρωτάσαι εάν τελικώς καταλαβαίνουν τούτο, αντιλαμβάνονται το άλλο, μπορούν να αφομοιώσουν το άλλο. Είναι φοβερά φαινόμενα αυτά για τα παιδιά μας. Προσπαθούμε έτσι με πρακτικά βήματα, να μην είμαστε ολολόγια. Γι' αυτό γράφτηκα για τα βιβλία, γι' αυτό ένας χώρος που να διδάσκεται. Εκτός από τα ελληνικά στα παιδιά, το καινούριο που στη σχολή τώρα έτσι ξεκίνησε είναι φιλοσοφία για εφήβους που δεν γινόταν, δεν υπάρχει στην Αθήνα. Θεωρούμε είτε ότι η φιλοσοφία είναι άχρηστη, είτε την αφήνουμε για μεγάλες ηλικίες. Μπορεί κάποιος από 50 που να αποφασίσει να διδαχθεί φιλοσοφία. Η φιλοσοφία όμως στην αρχαιότητα ξεκινούσε σε αυτή την ηλικία, 15-16 ετών πρέπει το παιδί να έρθει σε επαφή με τη φιλοσοφία, να μάθει δηλαδή να φιλοσοφεί, να σκέπτεται για να απαντήσει μετά και στα δικά του ερωτήματα, να μπορέσει να πάρει τις σωστές αποφάσεις, γιατί όπως ξέρουμε οι αποφάσεις μεγάλες ο καθένας μας τις πήρε σε αυτές τις ηλικίες, 20 χρονών, 22, πήραμε βασικές αποφάσεις για τη ζωή μας. Πρέπει να είναι καθαρός ο νους για να μπορέσει να αποφασίσει ποιο δρόμο θα τραβήξει, τι στόχους θα βάλει, ποιες αξίες θα έχει στη ζωή του. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε στη σχολή μας και το μάθημα της φιλοσοφίας για εφήβους με εξαιρετικά αποτελέσματα. Έχουν όλοι έτσι τα παιδιά έχουν ενθουσιαστεί και οι γονείς.
Και νιώθουμε ότι αυτό τους χρειαζόταν. Έκαναν δηλαδή αρχαιολογικά από τον Ήπειρο, ήταν μαθητές που έκαναν αρχαιολογικά από τον Ήπειρο έως την τρίτη γυμνασίου. Και τώρα στην τρίτη γυμνασίου, ξεκινώντας τη φιλοσοφία, ένιωσαν ότι αυτό τους χρειαζόταν, αυτό τους έλειπε πλέον. Έχουν κατακτήσει τη γλώσσα και το επόμενο είναι η φιλοσοφική σκέψη. Είναι η βάση. Η βάση και το θεμέλιο για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Και πρέπει να είναι ξανά σε αυτές τις ηλικίες που το παιδί το χρειάζεται. Έτσι. Να πάρει τις σωστές αποφάσεις, να προχωρήσει σωστά. Οπότε το καινούργιο μας βήμα είναι αυτό. Και ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε και για ένα εγχειρίδιο κάτι ώστε οι νέοι να στραφούν προς τη φιλοσοφία. Που χωρίς το όργανο το γλωσσικό δεν είναι δυνατόν. Ναι. Μάλιστα την ελληνική. Το τονίζουμε. Την κατοχή, την πλήρη κατοχή της ελληνικής γλώσσας. Τα παιδιά εντάχθηκαν αρχαιολογικά για πολλά χρόνια σε όλο το δημοτικό και φτάνουν και στο γυμνάσιο, γιατί έχουν τμήματα εφηβικά πρώτη Δευτέρα Γυμνασίου. Αλλά στην τρίτη Γυμνασίου πλέον έτοιμο, μετά από τόσα χρόνια αρχαιολογικά και επαφή με το κείμενο αυτά, να φιλοσοφήσουν πλέον, να σκεφτούν, να μπουν σε τέτοιους διαλογισμούς. Πόσα χρόνια είναι που έχετε την σχολή τώρα αυτή? Η σχολή ξεκίνησε τον Οκτώβριο, είναι πολύ καινούργια. Α, τώρα φέτος. Το επόμενο λοιπόν είναι 20 χρόνια που κυκλοφορεί, αλλά η σχολή μας στο Οδυσσίο, που και αυτή η διαλεκτόμενη λοιπόν ονομάζεται, είναι η στέγη του ουσιαστικά της μεθόδου, ξεκίνησε τον Οκτώβριο, είναι η πρώτη μαρτυρία που διανύουμε. Αλλά το βλέπω, ούτως ή άλλως λέω ότι η διδασκαλία που βλέπαμε πώς ωφελούνται με τη μέθοδο, το καινούργιο που παρατηρούμε τώρα είναι πώς η φιλοσοφία σε αυτές τις ηλικίες επηρεάζει και βοηθά πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχει. Πολύ ευχάριστα, πάρα πολύ ευχάριστα πράγματα. Και μάλιστα ο Έλληνας, ο οποίος είναι πραγματικά γεννημένος για να φιλοσοφεί, επειδή είναι γεννημένος, όπως είπε και κάποιος μεγάλος, και είναι γεννημένος ο Έλληνας να διδάσκει, λέει, την ανθρωπότητα. Έτσι. Και ο Ηρόδοτος το αναφέρει αυτό. Ουσιαστικά η Ελλάδα απαντήσει με δύο στοιχεία. Το ένα είναι η φιλοσοφία και το άλλο είναι η παιδεία. Ποτέ δεν ήμασταν πλούσιοι. Το μια και μιλάμε όλοι για χρήματα και για ευρώ, η παιδεία. Ήταν συστατικό πάντοτε της Ελλάδος. Αλλά με τη σοφία, με τη φιλοσοφία μπορούσε, λέει, και την παιδεία να απεργάζεται, να αντιμετωπίζει την παιδεία, να ανοίγει δρόμους, να ταξιδεύει, να βρίσκει, να βιοπορίζεται από παντού και να απαντήσει προς την αλληλή. Η φιλοσοφία του άνοιξε δύο δρόμους. Και την παιδεία να αντιμετωπίσει, αλλά και προς την αλληλή να μπορέσει να οδεύσει. Γιατί η αλληλή είναι ο στόχος μας. Δηλαδή, ο Αριστοτέλης λέει ότι αν θέλει να είσαι ευτυχισμένος πραγματικά, πρέπει να κατακτήσει την αλληλή. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα ο δρόμος προς την ευτυχία περνάει μέσα από την αρετή. Για να φτάσει στην αρετή χρειάζεται όμως τη φιλοσοφία. Και η φιλοσοφία δεκτάται χωρίς το όργανο που λέγεται ελληνική γλώσσα. Για να τα δέσουμε όλα όσα είπαμε σήμερα. Έτσι, ναι. Γιατί μας αμαρτίζουν με πάρα πολλά πράγματα. Είναι θολωμένος ο νους των ανθρώπων, δεν ξέρουν ποιο δρόμο να ακολουθήσουν. Άλλος κοιτάζει το χρήμα, άλλος και ακούει χίλια δυο με τις διαφημίσεις και με όλα αυτά, ναι, με τις τηλεοράσεις. Ναι. Πρέπει να καθαρίσει ο νους. Να φύγουν όλα αυτά από το μυαλό μας, να βρούμε ξανά την πορεία μας. Και να σταματήσουμε να μιλάμε για τα δάνειά μας, για τις συντάξεις μας τις έκοψαν, διότι όλα ανάγονται στην έλλειψη αυτών των όσων στοιχείων καταθέσατε. Μόνο έτσι αντιμετωπίσει την παιδεία με δάνεια, την παιδεία την αντιμετωπίσεις με τη σοφία, με τη γνώση. Αυτό έκανα πάντα η έλλειψη. Βαθιά νερά που μπάσαμε τους τηλεθεατάς σήμερα, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να κάνουμε αυτή την αναφορά, γιατί σε μια άλλη μας συνάντηση θα μας μιλήσετε πιο ακόμη... Έτσι, αναλυτικά, πολλά μπορούμε να πούμε. Αφήσαμε, δεν είπαμε πολύ αναλυτικά τη μέθοδο, δηλαδή πώς θα διδάξει, γιατί είναι και εκεί ένα θέμα. Μιλούν πολύ για αρχαία, ωραία ακούγεται, αλλά αν δεν έχει και τη σωστή μέθοδο, θα βοηθήσει πραγματικά. Γιατί θα πάμε στην παπαγαλία που γινόταν στο γυμνάσιο, γιατί είναι πολύ κουκκλή τα αυτοί αρχαιολογικά, στο γυμνάσιο και στο λυκείο. Αλλά τελικά ήταν μια παπαγαλία, μετά τα ξέρασαν, δεν αγάπησαν τα κείμενα, δεν έφτασαν βαθιά στη γλώσσα. Μα δεν μπορούν. Οπότε η μέθοδος είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορούν με ένα όργανο ακροτηριασμένο. Δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσουν. Πώς θα το κάνουμε? Είναι πρέπει... Και πρέπει να ξεκινήσει η επαναφορά της ορθής γραφής και ανάγνωσης. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Να φτάσουμε μετά στο αξιακό σύστημα των Ελλήνων, γιατί μας περιβάλλει βαρβαρότητα και δυστυχώς έρχεται και προς την Ελλάδα και σκέφτονται και οι Έλληνες ως βάρβαροι πολλές φορές. Πρέπει πραγματικά να θυμηθούμε ξανά τις ελληνικές αξίες για να μπορέσουμε να τις εφαρμόσουμε μετά. Είναι πολλά που έχουμε. Και όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς τη γλώσσα. Η γλώσσα θα χωρίς τη γλώσσα. Δεν γίνεται, το βλέπουμε. Ναι. Η
Η κυρία Τζάνι πάντως είναι πολύ αξιέπαινη, η καθηγήτριά σας. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί διαφορετικά για... ίσως να μην μπορούσε να περάσει το θέμα. Δηλαδή, αρχαία ελληνικά στο δημοτικό είναι κάτι εντελώς ξένο και προς το παιδαγωγικό τμήμα. Οπότε είναι αυτή που υποστήριξε το θέμα και μετά εντάξει, ασχολήθηκα. Εγώ το ερεύνησα. Και σας ενθάρρυνε κιόλας. Ναι, ναι. Αλλά σας λέω, θα μπορούσε και ω θέμα να περάσει κάτι. Γιατί δεν ασχολείται κανείς δηλαδή με αυτό το θέμα. Αρχαία ελληνικά στο δημοτικό, σου λέει περιττό, έχουν χίλια δύο άλλο. Ναι. Τώρα θα βάλουν ένα θα βάλουν άλλα, θα βάλουν όπως το λένε, σε ψευδική διαπαιδαγώγηση. Τι λένε για το δημοτικό. Δεν ενδιαφέρονται για την δραματική γνώση, αλλά για άλλα πράγματα. Μιλάμε. Που δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στο παιδί. Μιλάμε για μία φρίκη τελικώς, κυρία Μαυροπούλου. Δεν είναι κατάσταση αυτή η οποία επικρατεί στην παιδεία. Πρέπει κάπως να γίνει αντιληπτό και έχει γίνει αντιληπτό. Απόδειξης ότι υπάρχει αθρώα προσέλευσης και στο χώρο σας. Εμάς, ενώ είμαστε δύο μήνες πολύ καλά και συγκεκριμένους που είναι δύσκολοι και βλέπουν για πολλούς λόγους. Και είδαμε ότι δεν έχω πολύ χρόνο να το υποστηρίξω γιατί έχω και δύο μικρά παιδιά. Οπότε δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ μόνο με αυτό. Παρ' όλα αυτά, ναι, ο κόσμο, οι γονείς δηλαδή, ενδιαφέρονται, προσπαθούν μόνοι τους να κάνουν κάτι για τα παιδιά τους, γιατί βλέπουν ότι δεν αρκεί μόνο το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Όχι, δεν αρκεί. Όχι απλώ δεν αρκεί. Τους κάνει κακό. Τους κάνει κακό. Υπάρχει, η καθηγήτρια μου, η κυρία Τζάνη, το λέει και αυτό. Ότι στο τέλο, στην έκτη δημοτικού, έχουν απολέσει ένα μεγάλο ποσοστό των δυνατοτήτων. Δηλαδή, όταν ξεκινούν την πρώτη δημοτικού, αν έχουν το 100%, θα είμαστε τυχεροί λέει στην έκτη να μην διαφυλάξουν το 40%. Γιατί πλέον στο σχολείο άλλο τριών. Το καταστρέφουμε, το διαστρεβλώνουμε. Δηλαδή, να καλλιεργήσει ένα από τι δυνατότητε που έχει ένα παιδί, το διαστρεβλώνει. Δυστυχώς. Έτσι λοιπόν προσπαθούν και οι γονείς μόνοι τους να συμπληρώσουν αυτά τα κενά και ξαναλέω αυτό θα γίνει πρώτα με τη γλώσσα και μετά θα έρθουν. Ακόμα δηλαδή και στην έρευνα αυτό δείξαμε, γιατί πολλοί λένε να κάνει ζωγραφική. Ένα μάθημα που ωφελεί. Ας κάνει μαθηματικά, ας διδαχθεί φυσική από μικρό. Κι όμως χωρίς τη γλώσσα δεν μπορείς τίποτα από αυτά έτσι. Να διδάξει σωστά και να ωφελήσει το παιδί. Έτσι. Στην Αμερική έχουν κάνει τέτοιες έρευνες και έδειξαν ότι διδάσκοντας τις κλασικές γλώσσες ωφελήθηκαν τα παιδιά και στα μαθηματικά. Έτσι. Πάλι δεν το φανταζόμαστε. Σου λένε οι γονείς μαθηματικά, μαθηματικά. Και δεν φορούν για τη γλώσσα δεν πειράζει. Στη γλώσσα είναι και λίγο ιστερή. Ούτε στα μαθηματικά τα ωφελητή θα μπορέσει να προοδεύσει. Γιατί η βάση και εκεί είναι η γλώσσα. Δηλαδή δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την αξία, τη δύναμη της γλώσσας. Νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει πολύ καλός φυσικός χωρίς να έχει το γλωσσικό υπόβαθρο. Μπορεί να γίνει πολύ καλός μαθηματικός. Δεν γίνεται. Και ένα στοιχείο που είπαν για την έρευνα του κ. Τζέγκου, ο οποίος ερεύνησε παιδιά που είχαν διδαχθεί αρχαία ελληνικά με τη δική μας μέθοδο και τα συνέκρινε αυτά τα παιδιά με παιδιά που δεν έχουν διδαχθεί ποτέ αρχαία ελληνικά, ακολουθούν το επίσημο σχολικό πρόγραμμα. Και είδε πόσο ωφελούνται τα παιδιά αυτά. Στο εξωτερικό λοιπόν έκαναν αντίστοιχες έρευνες και είδαν ότι θα ωφεληθούν και στα μαθηματικά. Δεν είναι μόνο ότι στη γλώσσα ωφελούνται. Σαφέστατα. Αυτά δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει δηλαδή εμείς εδώ. Σαφώς. Δυστυχώς ναι. Χρειαζόμαστε τέτοιες έρευνες για να συνειδητοποιήσουμε. Πού πρέπει να δώσουμε τη βαρύτητά μας. Και τέτοιες προσπάθειες σαν τη δική σας, που είστε λίγο αναξιέπαινοι, πιστεύω ότι θα γίναμε κατανοητοί στο εκλεκτό κοινό των τηλεθεατών μας, της Οδύσσιας, και θα απευθύνω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων των γονέων και όλων των Ελλήνων προς την κυρία Μαυροπούλου, η οποία μας κατέθεσε ό,τι μας κατέθεσε, βγάζοντάς μας και από τα διέξοδα, διότι πραγματικά παλεύουμε και με τους γονείς που δεν είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τα όσα μας κατέθεσε η κυρία Μαυροπούλου ως μια νεαρά επιστήμον, ούτε και με τους εκπαιδευτικούς που είτε λόγω του ότι δεν θέλουν να αντιληφθούν την αλήθεια, είτε λόγω του ότι προτάσετε και το πρόσχημα ότι μέσα στην εκπαίδευση όπως βρισκόμαστε τώρα είμαστε δεσμευμένοι, δεν μπορούμε να αυθαιρετήσουμε και να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι, προτάσετε και αυτό, αλλά δεν ξέρω αυτός ο λόγος πόσο μπορεί να πραγματικά να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι τι θα πάθει ο κρατικός λειτουργός εκπαιδευτικός όταν διδάξει την αλήθεια.
και στυλιτεύσει το ψέμα όταν αυτό αποβαίνει υπέρ του μαθητού και υπέρ των Ελλήνων και υπέρ της ανθρωπότητας γενικότερα, εφόσον η ελληνική γλώσσα, η ελληνική φιλοσοφία, τα ελληνικά γράμματα, οι κλασικές σπουδές έχουν απήχηση παγκόσμια. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε και πάλι. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλή πρωτοχρονιά. Ευχαριστούμε και την Οδύσσια που φιλοξένησε μια εκλεκτή νεαρά επιστήμονα, η οποία έχει τόσο μεγάλο έρωτα με το θέμα το οποίο καταθέσαμε. Ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Σας ευχαριστούμε και πάλι.